Ναι. Καλησπέρα. Όπως λέμε, σήμερα δεν είναι πολλούς κόσμους. Έξω έχει κατακλυσμούς, σεισμούς, κρατεύω τον κόσμο και αυτό το πράγμα. Χιόνιζε δηλαδή. Μπαίνουμε στην τέταρτη παρουσίαση, η οποία έχει σχέση με επικοινωνίες, με σωματωμένα αισθήματα μαντιών και επικοινωνίες. Ονομάζομαι Θεσιακής Ευθάριος και θα με ξέρετε περισσότερο. Έχετε δει άλλα τις φορές, νομίζω πολύ φορά έτσι. Κάτι κλάδι όσο πίσω σχολούμε για την ειδικά, στοιχεία σύνδεσης κοινωνίας, αν θέλετε να έχετε πάθει μαζί που ήρθατε να περάσετε κάτω. Η πρώτη παρουσίαση ήταν, είχε σχέση με ιστορικά γεγονότα, πώς προέκυψε το Λονδίνο, γιατί φτιάχτηκε, πού φτιάχτηκε, πού φτιάχτηκε. Ήταν κυρίως πολύ εισαγωγική. Είχε αρκετό γιατί ανάλυση και τεκμηρίωση αφορά το ειδικό και το κάμπλεγο. Μετά πήγαμε στη δεύτερη παρουσίαση. Είδαμε κάποια σκετσάκια, προγράμματα σε Αρδίνο δηλαδή, για να χειριστούμε διάφορους αισθητήρες, διάφορα εξαρτήματα περιφερειακά με το Αρδίνο. Στην τρίτη παρουσίαση το γυρίσαμε εντελώς και ήταν αρκετά πράγματα σε κάμπλεγο. Είδαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ειδικό μας Αρδίνο πάνω στο Raster. Και διάφορους λόγους για να βγει οικονομικό, για να έχουμε πλήρη έλεγχο του συστήματος. Οπότε είδαμε αρκετά πράγματα όσο αφορά software και hardware και θεώρησα σκόπιμο να δούμε και πράγματα όσο αφορά τις επικοινωνίες. Κυρίως την ασήμαντη επικοινωνία. Την ασήμαντη την είδαμε με USB, με TTL επικοινωνίες, SPI για τους αισθητήρες, για εξαρτήματα που βλέπαμε. Δεν είδαμε Ethernet σε σήμερα την κοινωνία. Πιθανόν να δούμε στην πέμπτη παρουσίαση. Θέλω να σας πω να δούμε λίγο ασήμερα την κοινωνία με το Arduino. Στο Arduino μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που λέμε ασήμερα την κοινωνία με πολλούς τρόπους και με διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες βασίζονται κάθε μέσα σε κάποιο πρότυπο. Γενικότερα, να μιλήσουμε λίγο για τα παράδειγμα για την ασήμερα κοινωνία και όχι μόνο, και λίγο ευρύτερα, εισαγωγικά ίσα για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όπως και η ενσύμματη επικοινωνία, το Ethernet για παράδειγμα, ή άλλα πρότυπα ή μοντέλα δικτύωσης, βασίζονται σε μια εκπαιδευτική όζη. Έτσι είναι η διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων, open source systems, συγγνώμη, interconnection. Έχει φτιαχτεί από το ISO. Αυτό δεν είναι κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση, είναι ένα πρότυπο το οποίο περιγράφει σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα 7 επίπεδου πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων φυσικά αντικειμένων. Τα φυσικά αντικείμενα μπορεί να είναι υπολογιστές με συστήματα ενσωματωμένα, π.χ. το Arduino. Κάθε επίπεδο του OSI περιγράφει βασικά πράγματα από το πιο απλό, πώς δηλαδή μια εφαρμογή διαδικτύου, όπως για παράδειγμα ο Firefox, ας πούμε, ή ο Chrome, θα πάρουν ένα άντες που θα τεχνολογήσουν στη διεύθυνση, θα δημιουργήσουν ένα socket που θα συνδεθούν, μέχρι πολύ χαμηλό επίπεδο πράγματα, όπως τα μεταλλεκτικά σήματα, ας πούμε, που θα μεταδίδονται μέσα στο κανάλι, στο μέσο μετάδοση. Τι τάση θα έχουν, τι κωδικοποίηση θα έχουν τα σήματα. Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα, εκδηλωτική, που περιμένει πάρα πολλά πράγματα. Την κωδικοποίηση των δεδομένων, την κρυπτογράφηση των δεδομένων, ζητήματα ανοίχτης ζώνης φαμάτων, πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα από αυτές τις υπηρεσίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί μόνο 4 βίντεο από το OSI. Και εικόνες θα στήσω σε λίγο. Το επίπεδο εφαρμογής, αναφοράς, δίνει και το φυσικό επίπεδο. Γενικότερα, η IT που λέει έχει φτιάξει πάρα πολλά πρότυπα, έτσι αυτό που λέμε το Wi-Fi, το IP.8.11 ή τα δίκτυα, ιδιωτικά δίκτυα, ας πούμε, τα private network, στο 802.15.4 και γενικά τα δίκτυα αυτοπολογίας αστέρα, δακτυλίου, μπας, έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Επίσης, αναφέρουμε ότι πάντοτε για να γίνει επικοινωνία ανάμεσα σε δύο συστήματα, τα οποία δεν έχουν νοημοσύνη, έτσι, είναι σιλικόνια, ας πούμε. Για να γίνει αυτή η επικοινωνία και να μεταδοθούν δεδομένα σωστά, με αξιοπιστία, γενικότερα να γίνει και η διασύνδεση φυσικού επίπεδου, χρειάζονται πάντα πρότυπα και πρωτόκολλα. Κανόνες δηλαδή με τους οποίους πρέπει να
το συμφωνήσουμε δύο πόδια για να κοινωνήσουμε. Δεν είναι σαν του ανθρώπου που έχουν νοσήλει πιο μόνο. Τα μηχανήματα δεν έχουν νοσήλει. Πρέπει οι άνθρωποι να φτιάξουν πρωτόκολλα, κανόνε, πρότυπα για τα πάντα. Για όλα. Έτσι. Για το πώ θα μεταδίδεται το σήμα, πώ θα φωτογραφείτε, το πώ θα μεταδίδεται, το πώ θα κωδικοποιείτε την πληροφορία, το πώ θα συνδυάζεται ίσω. Γιατί υπάρχουν συστήματα που συνδυάζουν την πληροφορία και τη στιγμή. Αναφέραμε ότι πάντοτε στα πρότυπα αυτά αναφέρονται κάποια ελεκτρικά χαρακτηριστικά. Όπω αναφέραμε π.χ. το βιωτικό B1 ή το βιωτικό B0, γιατί οι πληροφορίε που θέλουμε να στέλνουμε ψηφιακά σε πόση τάση αντιστοιχούν. Έτσι, ή αυτή η πληροφορία πώ κωδικοποιείται πριν σταθεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κωδικοποίηση. Επίση, γιατί το βιογράφημα και το αναφέραμε, για λόγου ασφαλεία φυσικά στα σήματα δίκαια εννοείται ότι υπάρχει βιογράφηση. Γιατί μπορούν να ακούσουν όλοι σχεδόν στον χώρο. Και ενώ στην σήμα είναι λίγο πιο δύσκολο να ακούσουν σε ένα κανάλι, θέλουν να παρέμψουν να κάνει διαφορά. Ενώ στο σήμα το χώρο είναι πολύ εύκολο να ακούσει. Γενικότερα αυτή είναι το point-to-point, δεν μπορεί να υπάρχει στα σήμα το δίκαιο. Δύο δόσει και ανήθεια σφαμάτων, οι δύο τα σφάματα τη μεταδόση είναι πολύ πιθανά λόγω παρεμβολών, θορύβου, και άλλων παραγόντων εξωτερικών και εσωτερικών, εσωτερικό χώρο ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά τα πρότυπα εισάγουν και αλγόριθμο διόρθωση και ανοίγουν σφαμάτων, τόσο για να ανοιχνεύσουν ασφάλμα, ότι ξανά τα χέρια μεταδόθηκε, έχουν κάποια RPG έχουν αλλοιωθεί, και επίση να έχουν την ικανότητα να διορθώνουν, να τον εντρεφώσουν κάποια RPG, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παρεκπέμψει ο πόστο την πληροφορία. Αλλά να διορθώσει απευθεία ο δέκτη και να ολοκληρωθεί η κοινωνία. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το έλεγχο που έπεσε στο μέσο, έτσι, στην ασύνδετη κοινωνία και όχι μόνο και στην ασύνδετη. Αυτό που λέμε MAC, Media Access Control, κυρίω στα δίκτυα που πολλοί κόμποι θέλουν να έχουν έλεγχο ενό καναλιού. Παράδειγμα, σε ένα δίκτυο αστέρα, όλοι οι κόμποι διασχεδιούνται μέσα στο χάμα. Αν μιλάμε για διανομέ, έτσι. Οπότε δεν μπορούν να μιλάμε ταυτόχρονα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που όλοι να το ακολουθούν. Και πριν οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει, να ελέγχει το κανάλι αυτό μέσω από το κοινό μέσο μετάδοση, εάν είναι ελεύθερο για να μεταδώσει ή όχι, γιατί θα δημιουργηθούν συγκρούσει πάνω. Έτσι. Στην ουσία, ο αστέρα είναι σαν τον μπαζ. Όπως είχαμε ένα μέσο μετάδοση που όλε συνδέονται με τι γνωστέ κάρτε. Απλά όλο αυτό έχει μαζευτεί σε ένα συγκεκριμένο κόμβο, έτσι, ο οποίο λέγεται ο κεντρικό κόμβο του αστέρα. Στα switches δεν υπάρχουν αυτά. Στα switches μόνο τα δίνουν ταυτόχρονα να κοινωνούν. Τηλούν κάπου από την προσκέψη. Στα collisions, στις συγκρούσεις δηλαδή, αλλά και έχουν συγκρούσεις. Λοιπόν, η αναγνώριση της σύγκρουσης που ανάφερα στα σύγκρουσματα δίκτυα είναι πολύ σημαντική στο Ethernet. Το Ethernet είναι ουσιαστικά βασίζεται στο CSMACD. Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection, δηλαδή πολλοί κόμβοι έχουν κόμβες σε ένα κοινό μέσο μετάδοση για να επικοινωνήσουν. Επίσης ελέγχουν το μέσο μετάδοση για να επικοινωνήσουν. Παίρνουν κάποιες αποφάσεις για να αποφέρουν τις συγκρούσεις. Παρ' όλα αυτά, αν συμβεί και σύγκρουση για λόγους χρονισμού ή οτιδήποτε άλλο, τότε έχουν δυνατότητα κόμβοι να γνωρίσουν τη σύγκρουση, να σταματήσουν τη μετάδοση, γιατί είναι άσχημο να μεταδίδουν κάτι που βρίσκεται σε σύγκρουση. Θα συνεχίσουν να μεταδίδουν μάλλον μια πληροφορία που βρίσκεται σε σύγκρουση. Στα σήματα δίκτυα δεν υπάρχει τόσο η αναγνώριση της σύγκρουσης, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσω τη σύγκρουση στον χώρο, στον αέρα. Οπότε υπάρχει αυτό το CSMACA, Collision Avoidance, δηλαδή να αποφύγω τη σύγκρουση. Όταν βλέπω ότι κάποιο μεταδίδει, δεν προσπαθώ να μεταδώσω μετά από κάποιο χρόνο, αλλά συνεχώ απέχω. Απέχω, δηλαδή μέχρι κάποια στιγμή να μεταδώσω. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και όχι μόνο για αυτό, αλλά και λόγω συγκρούσεων. Γενικότερα στα σήματα υπάρχει αυτό που λέμε ο πυθό κόμβο. Όπου ένα κόμβο που έπρεπε στην μακριά από μια μέρα ενό άλλου μπορεί να ξέρει αν παραδείγμα ή διάμεσα υπάρχουν και άλλοι κόμβοι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει σύγκρουση. Και γενικότερα δεν μπορεί να γνωριστεί, οπότε προσπαθούμε αυτό το CSMACA να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Συνεχίζουμε. Κάτι πολύ σημαντικό για τους embedded developers είναι να αντιλαμβάνουν το υλικό, το hardware δηλαδή, όχι σαν το black box το οποίο κάνει λειτουργίες και κάνει αυτό, κάνει εκείνο και κάνει. Αλλά να αντιλαμβάνουν ότι όπως και το software πιθανότητα μπορεί να είναι object oriented,
αντιλαμβάνω το hardware σαν optical, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώτα συστήματα και μετά θα να κάνει μια λειτουργία πέρα από το χειρίο με τον πόρτο το χρόνο. Έτσι είναι αυτό που λέμε η υπερεκτικότητα στο object oriented. Ένα αντικείμενο συναποδίδεται με κάποια άλλα και όλα μαζί συνεργάζονται για να γίνει μια δουλειά. Ούτως ή άλλως και το hardware σε φυσικό επίπεδο είναι object oriented. Έτσι. Σχεδόν τα πάντα στη φύση μας έξω είναι object oriented. Οπότε, σαν developers, όταν σχεδιάζουμε συστήματα γενικότερα για να χρησιμοποιήσουμε κάποιο hardware ή ασύρματα δίκτυα, καλό είναι να έχουμε την αντίληψη του object oriented hardware, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε δομές προγραμματιστικές που να έχουν πρόβλημα να ξεραστεί μετά να πηγαίνουν στο κλασικό το block του συστήματος, να έχουν πρόβλημα σε κάποια πόρτα ή σε κάποιο timer, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μικρολογητή, αυτό είναι για μικρολογητή τώρα. Και να μπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το hardware. Να έχουν μια καλύτερη εικόνα του συστήματος προγραμματιστικά σαν δομές ή σαν αντικείμενα και κλάσεις. Και όχι απλά συναρτήσεις που είναι, άλλη αλλάζει το LED, η άλλη αλλάζει που είναι κάτι συγκεκριμένο. Κάτι με συνάρτηση να πειράζει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια δομή. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι από ένα λειτουργικό σύστημα από Άντεος, a decent operating system, έτσι ένα ευγενές. Θα δουλέψει αυτό. Πρέπει να πεις και πινάκι, έτσι το έχουν σχεδιάσει, η βιβλιοθήκη αυτή. Έτσι φτιάχνεις ένα software serial, το μηνικές σου κόπο. Και το δίνεις πιν να πάρεις, πιν να στείλεις. Εδώ το συγκεκριμένο, το RFID module, μόνο στέλνει. Οπότε βάζει ένα dump pin number, το οποίο θα χρησιμοποιήσεις αναγκαστικά. Έτσι αυτό. Πιθανόν θα έπρεπε να φτιάξουν και ένα constructor για αυτό το κλάση, που να δέχεται μόνο ένα pin, το οποίο να είναι receive. Έτσι. Η receive ή να στείλεις, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε διάφορα RFID tags. Αν τα χρησιμοποιούν τα ταξί, σίγουρα από την τηλεφώνου φτάνει στα ταξί, κοιτάξτε πάνω δεξιά στο τζάμπι. Στα RFID δεν πάνε κολλημένο. Είναι όλο το καθόλου του ταξί, έτσι, κολλημένοι πάνω στο... Πώς το λέμε, στο τραπάς, πώς το λέμε, το διοδείο με RFID τεσμήτημα. Δεν ξέρω, το είναι. Αυτός κάποιος σε ένα reader. Δεν είναι ένα RFID τάδο. Ωραία. Εγώ έχω δοκιμάσει και κάρτες και κουμπάκι και αυτές τις κάρτες που είναι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πώς ήταν για το LCD που βλέπαμε πριν λίγο. Breakout module. Είναι για το RFID. Εδώ πάνω το RFID, είτε το RFID 12, είτε το RFID 20. Έτσι. Και μια κυρία που μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή, εγώ δεν έκανα τον υπολογιστή. Το σύνδεσα με συριακή, άνοιξα ένα θεματικό, πέρασε ένα κάρτα και απευθείας είδα 12 αριθμούς. Έτσι. Τόσο εύκολο το πείτε. Αλλά δεν το δουλεύω έτσι κατά. Το δουλεύω πάνω στο raster, το έπεισα κρινάκια του και στο πετώ πίνω. Έτσι. Συριακή επικοινωνία. Από το έχεις και για τον υπολογιστή, ναι. Το έχεις και για τον λόγο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογιστή και για τον δύο. Έχει πάνω τον βίντεο που σας έλεγα και έχει και το λεντάκι, το οποίο έχει διάφορα λεντάκια γενικότερα. Κάτι και εγώ. Και δηλαδή, σου βγήκε πιο φθηνά από το να πάρεις έτοιμο μότζουλ. Ναι, έχει πιο φθηνά. Okay. Και έχει εννοείται το FTTI το κίνο που μετατρέπει το USB σε σειριακή γιατί το μότζουλ δουλεύει με RXT. Έτσι, δεν μπορεί να δουλέψει με το USB. Εδώ είναι ένα RFID tag, αυτό που υπάρχει στα ταξί που σας είπα. Ουσιαστικά μόλις ο reader εκπέμπει το σήμα, αυτή είναι η βαθμική συσκευή, δεν λειτουργεί. Έτσι. Μόλις πάρει το σήμα, ενεργοποιείται και για αυτό. Ναι, κάνουμε ένα διάφορο. Τι ωραία είναι. Το πάρω. Πέντε. Θα πάρω πέντε. Κάνουμε ένα διάφορο. Πέντε λεπτά. Είναι και λίγο μόνο. Πολύ γέμιση. Φυσικά από τυράκι νερό. Φυσικά από τυράκι νερό. Μιλάς, εντάξει. Δεν το ξέρεις τώρα. Ξέρεις πώς είναι το πάνε. Επίσης εδώ πέρα βλέπουμε ένα breakout module. Αυτό δεν θα έχει το πίτα ζητήματα της τάσης όπου το έχει τη τάση.
Απλά απλοποιείται το κύκλωμα, τα 16 κουβάλια που κάνουμε και μας βγάζει λιγότερα. Εντάξει. Και πάλι στα βάση πάνω να πάμε μια συντάξη γυναίκα. Ακόμα. Δεν μου λέει να παίξω για πεσχύες πάνω στο... Απίνο. Όχι. Στα καλή. Α, είναι το ρεκουλέτο μας. Αυτό είναι το ρεκουλέτο. Δεν έχω ρεκουλέτο. Να δούμε και το Wi-Fi. Για να συνδεθούν με Wi-Fi υπάρχει πιο ωραία σύνδεση εδώ πέρα. Η οποία έχει πάνω ένα μόντουλ και συνδέεται με το άλλο 2.800. Εντάξει, και μπορούμε να φύγουμε στο μόντουλ. Να συνδεθούν σε κάποιο δίκτυο, να κάνουμε βρότες και έτσι. Είναι έτσι, το ασένα μαζί του είναι κοινό που μπορούμε να υπολογιστέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κεραία, αν θέλουμε. Επίσης εδώ πέρα. Ο κώδικας για το CPI Pin Stack υπάρχει το Arduino. Είναι το ποιημένος, ολόκληρος. Όλο το CPI Pin Stack είναι το ποιημένο. Δηλαδή έχει κάνει web servers που βλέπω. Δηλαδή, θα σου δείξω σε λίγο σε κώδικα. Αυτή την Y-Seal, έτσι λέγεται, Wireless Seal Wi-Fi, κάνεις include Y-Seal. Και έχεις κάποια πράγματα. Δηλώνεις SSID, δηλώνεις web keys, έτσι όλα αυτά. Κάνεις την ομολογή στο τραπέζι. Έτσι. Αν πάω όμως στα libraries μέσα του Live, το library μέσα θα δεις εκεί έχει πόσα πράγματα UID.h είναι όλο το stack εκεί μέσα. Επίσης και πει ότι είναι όλο έτσι, σε C, καθαρή C. Αν δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, αν θέλει το δουλεύεις. Θα δεις πώς δουλεύει. Ναι. Το ασύμβατο. Δηλαδή, το ασύμβατο. Και το Ethernet module που παίζει και ναι, αυτό δηλαδή. Το TCP είναι ασύμβατο όμως, έτσι. Και για το Ethernet module. Παίζει πάλι με το σχέδιο. Ναι, το υπάρχει αυτό. Υπάρχει δίπλα στο ethernet.h και ethernet.cpp υπάρχουν και άλλα αρχεία τα οποία υλοποιούν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Κατέβασα. Δεν θα σα πω εσύ. Δηλαδή, εγώ με τον Ιγκλούν που θα κάνω θα τα πάρω αυτά. Να δει, να πάω τώρα από εδώ πέρα. Θέλω να έχω αυτό το κάνει την προβάλλη κατάσταση. Θα γίνει αυτό. YC. Δεν το έχω. Αυτό το κάνει με το JIT. Το έχεις τραβήξει όλα αυτά ή κόμπι. Το βρήκα, αυτό είναι. Εντάξει, κάνει κόμπι ή τα θα δουλέψει όλα. Α, δηλαδή. Αν πώς θα την κατεβάσεις. Έτσι, αυτό το τζι. Θα κάνεις download, δεν θα το κάνεις μέσα από το απευθείας από το site. Α, οκ. Έτσι, download. Πάλι άμα αφιστείς το blind, έτσι όμως, δεν θα βάζεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να μας πάει μία. Άμα κάνεις download, ποιο τάγκ κάνεις download, το version 3 αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, κάνεις download αυτό, ωραία. Θα ανοίξει τώρα μία. Δεν θα τον πάρω, θα πάρω να είναι. Ναι, ναι, θα δεις μέσα εδώ. Δύο IP που είναι, δύο IP C, το βλέπεις αυτό. Ναι. Αυτό είναι όλο το stack. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Οποίο μπορείς να το δεις, είναι τεράστιο, είναι TCP IP stack, μέσα έχει... Τα πάντα έτσι που δεν έχουν μπορείς. Αλλά εντάξει, να μην το δούμε πέρα αυτό. Μπορείς το δεις και εντάξει. Ναι, οκ, οκ. Να δούμε λίγο σε κώδικα αυτά που λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω ότι ήταν πετσοκομμένο, γι' αυτό το ρώτησα δηλαδή. Μπορούμε να δούμε πώς ενταστικά είναι τον υπολογιστή, αλλά πρέπει να είναι έτσι. Έτσι. Αυτό έχει σύνδεση δύο σπίτι που δεν παίρνει πάνω στον υπολογιστή. Και θα ανοίξω τερματικό και θα το δώσω. Θα ανοίξω. Κανονικά το λες. Τερματικό, την πόρτα, κομπέντε, αλλά όπως είπε ο USB port. Θα δώσω τα κομμάτια που έχουν το σημειωτικό και το λοιπά, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Συνδέω με τον υπολογιστή εκεί πέρα. Με ένα καλό δεύτερο. Αυτό είναι ένα κλασικό FDI. Ναι, αυτό είναι κλασικό. USB σε FDI.
Καλά, αυτό εντάξει το είδαμε. Είναι το art host που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε σύνδεση δύο κόμβων RF. Εντάξει. Μόνο κατευθυντικό. Αυτό στέλνει, αυτό λαμβάνει. Διαμόρφωση εδώ τι παίζει. Το αρχικό να κάνει διαμόρφωση στα 20 κιλοχέρτζ και μετά το στέλνει. Μαθητικό είναι αυτό. Αυτό το λέμε στο κύκλο. Και έχει και κατάλληλο τεχνοτή. Έτσι, για να κάνει. Είναι καταναλωτή. Α, δηλαδή εγώ στο library θα οδηγήσω το τι θέλω να στείλω μόνο, τίποτα άλλο. Στο library δεν βάζει μέσα τα software που έχουν σχέση με αυτά, τίποτα. Δηλαδή μπορεί να τη διαμόρφωση είναι απ' έξω. Στο library να πα κάνει ένα δεδομένο σου. Αυτό λέω. Θα στείλω και το κύριο θα το κάνει μόνο. Τελείω. Αυτό ακριβώ. Και δεν θα το δώσω και μέσα κάποιε αλλαγέ. Όχι. Να παίξω στα 15 κιλοκέρδη. Όχι. Αυτό είναι να κάνει με το πλωτή. Έτσι. Μετά αυτό είναι το κλασικό, ένα σαφώ reader. Αυτό το Panasonic, το οποίο είναι Πήρα, αυτό είναι το, γιατί το έψαξα και εγώ το είδα αυτό, και το ζήσω, εγώ είδα, πήρα δύο. Αυτό δύο. Α, θα το δύο έπρεπε. Ναι, αλλά, δέκτης. Εκεί, υπάρχει μια library, και δεν βρήκα υπάρχει μια library, η multi-protocol library, στην άλλη infrared, ψάξτε. Υποστηρίζει πάρα πολλά σύμβες. Δοκίμασε το. Αυτή είναι, δεν υπάρχει καμία. Κάτσε, δεν το κατέβει. Θα πάω εκεί, θα πάω να το κοιτάξω. Ωραία. Στην ουσία, μεταβάλλω το δεσιόμετρο και η τιμή αυτή στέλνεται. Διαμορφωμένη όμως. Εντάξει. Ήταν ένας απλός κώδικας. Αυτό που λέγαμε. Δεν ασχολείσαι. Είναι απλό, είναι σιλιακή τώρα εδώ. Έτσι, δεν ασχολούμαι με κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ωραίο. Όλα γίνονται με το σιλιακό τρόπο. Έτσι. 19.200. Όχι 9.200, τρίουλα. Πιο λίγο. Εντάξει. Μια άμεση τιμή αυτό το ιδέα. Έτσι. Και γράφω. Δεκαδικό. Και περίμενε να λέω μέχρι να την πάρει. Την ξαναστήλεις. Εντάξει. Την ευχαριστήριση. Με το... Την ξαναστήλω. Αυτό. Το σιλιακό τρόπο δεν διαφέρει. Εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε, εντάξει. Εδώ είναι το ένα LED. Το κρίστα από που διαμορφώνει την πληροφορία, η οποία έχει την πληροφορία, τη διαμορφώνει, έτσι, το φέρνω σήμα, ας πούμε, και παρέχει. Τώρα, γιατί υπάρχει πληροφορτή, η αντίσταση και αυτά, είναι στο δάση, έτσι, το ψάξει. Πάμε ένα αντίο, να δούμε ένα αντίο μότσο. Όχι να του είναι πλατφόρμα, μότσου, μικρό. Έτσι. Εδώ πέρα είναι ο δέκτης. Δηλαδή το αριστερό κομμάτι τώρα. Το δεξί είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το αριστερό. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, αλλά απλό δέκτης, τίποτα άλλο. Δεν χρησιμοποιούν κάτι άλλο εδώ πέρα. Έτσι. Ο δέκτης από μόνος του είναι ρυθμισμένος να κάνει αυτό που λέμε, να βγάζει το φέρον την πληροφορία. Έτσι. Και οι περισσότεροι είναι στα 34 κιλοχέρτζ που λέμε. Ή 20 παραφέρα. Αυτό δεν είναι στα 20. Πώς θα ξέρεις όμως το δεκτάκι που έχει το πώς το λένε το κομμάτι. Είναι δύο που είναι ίδια. Αυτό πάει σε ένα κομμάτι, σε ένα ζεύγος. Και πώς θα πας σε ένα ζεύγος. Πρέπει να χτίσει με κάποιο έτοιμο τηλεκοντρό π.χ. Πώς το βρεις. Γιατί είδα κάτι τύπους που παίρνουν τηλεκοντρό και τα ακούγαν. Ωραία. Τα πας σε ένα κομμάτι. Αυτό το πρόβλημα που κάνουν την προηγούμενη φορά. Τα περισσότερα δουλεύουν με. Και γενικότερα το μήκος του πληροφοριού που στέλνουν δεν είναι ίδιο πάντα, το γραμμίτσι 20 πίτσι το μήκος. Αυτό γίνεται πάρα όσο έχει και ερμήνευσε το. Αν διαλύω, πάρε, μόλις δεν πάρει κανένα σταμάτα, βάλτε σε ένα μπάρτερ και ξεκίνα ερμήνευε με διάφορους αλγορίθμους, ναι, ας 5-6 της Philips, ερμήνευε. Δεν γίνεται, ας πούμε, το κάνει, πως το λένε, πάση. Βλέπω δεν έχει drivers, headers, δεν υπάρχει αυτός, αλλά είναι κάποιο άλλο. Το προλαβαίνει αυτό, Arduino, συντεχείτε. Λέει μετά, αυτό είναι από πίσω. Όταν ενεργοποιείς το receiver, αυτό δουλεύει. Έτσι, δεν χρειάζεται να λες τώρα πάρε την τιμή, ας πούμε. Τρέχεις, ναι. Και θέλει μου τώρα την τιμή. Έτσι, λες ξεκίνα και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να τσεκάρεις. Εντάξει. Δεν είναι, ας πούμε, τελεία available, αν υπάρχουν εδώ, ή η read. Δουλεύει συνέχεια. Αν έχει κάτι, το πάρε. Μόλις σταματήσει να στέλνει ο δέκτης, το βάλει σε πάθη και το ερμηνεύει με τους τόπους ξέρει, αλλά με τα πρόβλημα που υπάρχουν. Με τα πιο κοντρόλ, έτσι.
Αυτό σε άλλο χρόνο που το κάνεις. Κάνεις πρώτα μια αποδικοποίηση και μετά, ή κάθε φορά. Αυτό το κάνει πίσω στο πάρα. Μπορεί να το δεις δηλαδή συνέχεια για να ξέρεις ότι αποδικοποιείς. Την αποδικοποίηση θα την κάνεις εσύ. Ναι, να έχεις αυτό το κομμάτι του κώδικα που τρέχει από πίσω και κάνεις την αποδικοποίηση. Ναι, αυτό. Έτσι. Και μετά να θέλουμε ένα άλλο τρίποδο που πάρει να παίξω δηλαδή. Αυτό, ναι. Αυτό. Α, ωραία. Ναι, με διαφορετικά τρίποδο. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό. Μπορείς να το προγραμματίσω. Θα το κάνει πάνω εκείνη τη στιγμή. Ναι, ωραία. Είχαμε σκεφτεί λίγο γι' αυτό. Και μάλιστα εάν δεν γνωρίζει κάτι που πάω. Όχι, την προηγούμενη φορά το θυμάμαι. Την πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι, μια απλή και ωραία. Μια εδώ επικοινωνία. Έτσι. Αρέσει. Και ένα είναι μια παρά σωστά. Έτσι. Ένα αρέσει να συνήθω. Σωστικά μα λαμβάνω ότι πάρε από το περισσότερο και στέλνουμε ανάλογα την τιμή μας. Αυτό είναι για να στείλουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, διπλωματικά. Εδώ είναι η κεραία μας, τάση υγείωση και το σήμα. Εδώ είναι το ποτενσιόμετρο. Στέλνουμε την τιμή από τον πλήρω με τον κώδικα και αμέσως εδώ πέρα το ασχήτε, το στέλνουμε. Κεραία. Εδώ είναι ο ρεσίμπερ. Πίσω εδώ πρέπει να είναι ο κώδικα τη παιδιά είναι ακριβώ ίδιο. Συριακή είναι. Δεν θα βάζει κάτι. Πρώτο ώρα που πάρουμε. Συριακό. Άλλο το παιδί. Εδώ είναι ένα XP τώρα. Αυτό είναι τρανσίδερ. Και παιδί και στέλνει. Τι είναι έτσι. Ωραία. Πώ το δένει. Συνδέουμε το XP με το. Είτε αυτοματικά. Πώ συνδέεται με τον υπολογιστή όπω είχαμε πριν. Απευθύνεται με τον υπολογιστή. Έτσι. Λοιπόν, να πάω την πακέτα του να βάλω πάνω το XP και απευθύνω να μοιραστώ στον υπολογιστή. Και μπορεί να γίνει και έτσι. Ωραία. Συνδεσμολογία είναι γνωστή. Τώρα, τι γίνεται. Το πάνω δουλεύει στα 3,3 βολτ. Γι' αυτό δεν χρειάζεται και λίγο. Το πάνω δουλεύει στα 3,3 βολτ, δεν δουλεύει στα 3 βολτ. Ωραία. Δηλαδή, πάνω, βολτ 3,3. Απευθεία τροφοδοτή στο αντίνο. Το 3,3 βολτ. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο. Αν είχαν πλατφόρμα που είναι όμως, αναγκαστικά θα μετά είχαν κάποια πλακέτα πληθυντική που να μην πάνε και να κάνεις όλο το πρέσβο. Επίσης εδώ πέρα, θα το μεταξιώνουμε. Εδώ είναι το κύκλωμα. Εδώ έχουμε κάποιον voltage regulator, για να μεταπνεύσει τα 5 βολτ στο 3,3. Εντάξει. Συριακή και το basic stop, το αντίνο που το stop, συγγνώμη. Το οποίο μοιάζει πολύ με το basic stop. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τον κώδικα, ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός. Λοιπόν, για Bluetooth. Πάμε να δούμε πώς το Bluetooth μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα λεπτάκι. Έτσι. Λέμε το πίνι το 8, έτσι. Συριακή επικοινωνία 900. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Συνδέουμε το Blue Smith στη συνταγή του Arduino, ωραία, ή με software serial σε κάποια άλλα pins, έτσι, αν θέλουμε να μην δεσμεύσουμε την χαρτολογική serial, ωραία, και με τον υπολογιστή, με το άλλο Bruce Smith, επικοινωνούμε, στέλνουμε τις πληροφορίες, έτσι, απευθείας. Αν υπάρχουν δεδομένα, πάρω το bug, αν είναι το high, αν το δεκτά και αν δεν σβήσει, δεν είναι λίγο όμως, έτσι. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Εννοείται όμως ότι πιο πριν έχουμε ρυθμίσει η κάρτα μου βέβαια στο identification με ID commands. Αυτό δεν θα πιάσει έτσι. Πώς θα επικοινωνήσω. Στα κινητά δεν λες, συνδέομαι, κάνω connected με αυτόν τον κόμπο που έχει identification πάρα. Εκεί τρέχουν ID commands για να γίνει σύνδεση. Και μετά είναι ικανό να γίνει αυτό. Έτσι. Εδώ μπορεί να γίνει σύνδεση απευθείας. Μπορώ να κάνω serial, ας πούμε, serial.write, AT, ανάλογες εντολές. Στο setup να τα κάνω αυτά, να εγκαταστήσω την κοινωνία μου, έτσι. Εδώ είναι το GPRS, πώς μπορώ να κάνω μια αναπάντητη κλίση. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό πολιτικό. Πόσες φορές να κάνουμε τις αναπάντητες, μία. Και εδώ είναι ένα πινάκι το οποίο μπορώ να ανοίγω και να κλείνω το GPRS μόνος του βλέπαμε. Είναι το ηρέμα, off, on off. Είναι το ηρέμα. Το ανοίγω μόνο όταν θέλω και το κλείνω όταν θέλω. Αυτό είναι το GPS που λέγαμε, το GPS που λέγαμε εκεί. Το GPS, έτσι. Ωραία.
Βέβαια, μια συνάντηση τη GPU Module που μόλις την κάνει σφάλι, το πίνει το 2, το οποίο συνδέεται με το GPS Module. Έτσι. Και περιμένει 2 δευτερόλεπτα και το ξανακάνει loop, τότε να το πείτε. Αν το ξανακάνει clean. Αλλά έχει κομμάτι το οποίο μπορεί να κλείσει το. Έχει κομμάτι, πάτε θες. Να το ανοίξει όμω και να κάνει αυτό. Ωραία. Αυτό το κάνουμε μέσα στο setup. Εδώ ορίζουμε ότι είναι άλλο το LED και το πίνει αυτό είναι άλλο. Ορίζουμε την κυρία 1900, ανοίγουμε το GPRS module. Έτσι, κάνουμε τη συνάντηση που μόλις περιγράψαμε. Περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί με την κράτασή του στο δίκτυο, με τη τηλεφωνία. Ωραία. Στέλνουμε αυτό το command, το οποίο ορίζει τι, ότι το XML μπορεί να είναι text. Μπορεί να είναι multimedia, οτιδήποτε. Εντάξει. Αυτό είναι ένα editing command που είναι συγκεκριμένο. Τα οποία είναι αυτό που λέγαμε στο LASI. Και μετά βλέπω έναν τρόπο πόσες φορές να κάνω, μια αναπάντητη. Μία ήταν. Οπότε τι κάνει. Περιμένει λίγο. Στέλνει περίπου την κομμάτια αυτό με το νούμερο εδώ, το οποίο είναι ότι θέλουμε εμείς. Έτσι. Περιμένουμε πόσο χρόνο. Αυτά είναι όλα στο LASI. Δεν είναι άμα βάλεις ένα 11 χρόνια μπορεί να μην γίνει. Έτσι. Περιμένει 12 δευτερόλεπτα. Απενοποιείς την κλίση. Αυτό είναι πως η ώρα ήταν καλή στην ουσία. Αυτό το πέρα. 12 δευτερόλεπτα χτύπα. Ή εκτός αν το κλείσει αυτός. Από το κινητό που θα το πάρουμε. Έτσι. Περίμενε 5 δευτερόλεπτα, άκουσε τον αναλυτή. Δεν θα έχει θέμα να σε διακόψει ο άλλος. Αν σε διακόψει ο άλλος, θα την delay θα συνεχίσει να περιμένει. Θα την delay. Έτσι. Θα επιστρέψει από εδώ, θα περιμένει εδώ όμως. Έτσι και όλα θα συνεχίσει. Επίσης, και στο τέλος, όταν γίνουν όλες οι αναπάντητες, στην ουσία είναι μία, όταν κλείσετε τη συσκευή. Κλείστε. Έτσι. Αυτό. Αυτά τα κομμάτια όμως είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έτσι είναι για το συγκεκριμένο module. Αλλά και τα υπόλοιπα modules έχουν πάλι AT κάτι, ας πούμε, έτσι καταλαβαίνω. Εδώ είναι για να στείλεις ένα SMS. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Πάλι η συνάντηση για να ενεργοποιήσω το module. 19.200, περιμένω 10 δευτερόλεπτα να συνδεθεί, λέω ότι είναι text, το SMO mode, ωραία. Και εδώ πέρα, περιμένω λίγο, όσο θα συνειδητοποιήσω, ωραία. Έτσι. Εδώ στέλνει τον αριθμό, θέλει να μάθουμε δύο χαρακτήρες εισαγωγικά, έτσι, το τηλέφωνο, το μήνυμα, και μετά το τέλος του μηνύματος είναι αυτό που θα κάνει κάτι σαν trailer. Έτσι, αυτή τη πληροφορία τη συνομική. Περιμένω 5 δευτερόλεπτα, κλείνω το μόντου. Οπότε παίρνω ένα μήνυμα από το άλλο νούμερο, το οποίο λέει και εγώ. Και υπάρχουν και εικόνε που μπορεί να το δει στο Wikipedia, το ψηφιακό παράδειγμα, από το κινητό. Άρα δούμε το GPS και το μόντου που λέγαμε τη Parallax. Εδώ χρησιμοποιούμε τη μείωση όπλωση, γιατί είναι τεράστια. Έχουμε για ένα αντικείμενο τάρι GPS, το οποίο αρκετά το έχει κοιτάξει ο ίδιος, το έχει κοιτάξει έξω με λίγους συμφέρες. Ωραία. Εδώ έχουμε το δορυφορικό. Ωραία. Εδώ βάλουμε, που διαβάζουμε από την δορυφορική ζεύξη, αλλά αυτό είναι τάρι, δεν χρησιμοποιείται. Αυτό που λέγαμε. Αναγκαία υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κονστράκτορας που να παίρνει μόνο και μόνο άλλο. Οπότε βάζουμε ένα την άλλη εδώ πέρα. Έτσι. Μην ρωτάτε, ας πούμε, μπορούμε να στείλουμε το δορυφόρο, δεν μπορούμε να στείλουμε το δορυφόρο. Μια συνάντηση που θα κάνει, θα πάρει δεδομένα από την ορθολογική ζεύση και θα κάνει πάση. Ενεργοποιούμε τη συνδιακή σε μεγάλο μπαρ. Εντάξει, το ορθολογικό είναι. Στο μεγάλο μπορούμε να. Έτσι. Και μετά λέμε το εξής. Ξεκινάμε τη ζεύση σε GPS bar 4700. Τι συμβαίνει. Πρέπει να είναι κόντων την ορθολογική ζεύση. Γιατί. Για να δούμε. Εντάξει. Αυτό. Και μετά τι κάνουμε. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντικείμενο που κληρονομεί την print κλάση. Οπότε μπορώ να έχω όλες τις μεθόδους που έχει η Σύρια. Έτσι υλοποιείται. Ωραία. Οπότε μπορώ να λέω. Υπάρχουν κονδύλια. Αν υπάρχουν πάρα. Αυτό το encode τώρα τι είναι. Έχει έτοιμο encode. Θα σου πω. Αυτό εδώ πέρα τσεκάρει το module. Στέλνει την πληροφορική κάρτα, στέλνει δεδομένα με συγκεκριμένο φόρμα. Αναγραμμεί. Πώς λέγεται. Συντάγματα. Και βλέπει αν είναι σωστά αυτό που λέω. Μπορεί να είναι σωστά.
Και στο RFID κάνει σπάση αυτά που μεταδίδουν. Έτσι θα το δούμε. Και εδώ πέρα, πάρα. Έτσι. Καλή αυτή τη συνάντηση από κάτω, η οποία τι κάνει. Από το GPS αντικείμενο. Μπορείς να βάζεις πάντα υπόλοιπα. Έχει κι άλλα. Θα πάρουν πάλι ένα πιο απόλυτο. Έχει κι άλλα. Τα σύνδημα, έτσι. Έχει κι άλλα. Θα πάρουν το σύνδημα το right and right του. Είναι προσυξεδεδεμένοι πάνω στο Google Map. Στο γενικά GPS. Αλλά και το Google Map με GPS βέβαια, οπότε θα ήταν ήδη συνδεδεμένες. Θα μπορούσα να συνδεθεί με Google Map και να δεις τη δεδομή που λέω, γιατί είναι συνδεδεμένες συμβατές. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα το infrared. Είναι αυτό που λέγαμε, κοίταξε το λίγο. Εδώ ορίζω το πιν στο οποίο έχω το infrared, έτσι. Ένα αντικείμενο το οποίο είναι ο receiver, με το πινάκι, και ένα buffer, ο οποίο κάνει να κωδικοποιήσει το δεδομένο. Και μπορεί να ξέρω τι τύπο εντολή ήρθε, ποια εντολή ήρθε, πόσα μήκο ελπίζα για αυτή την εντολή και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. 9600, εδώ ενεργοποιώ αυτή τη στιγμή το reader και ξεκινάει να παίρνει. Μπορεί να πάρει τώρα. Έτσι, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να πάρει. Πατά και δεν πάω στο σε τάσσα αυτό. Ωραία, μία φορά. Και εδώ πέρα λε. Με στην λούπα συνέχεια λε. Αν υπάρχει κάτι, άρα λοιπόν είναι σύγχρονο. Το ενεργοποιώ και δεν υπάρχει. Όποτε φορά, όποτε. Τρέχει αυτό και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Όμω πατήσει υπάρχει κάτι. Μόλι υπάρχει κάτι, έτσι. Αυτόματα αυτοριζάζει και γίνεται αποκωδικοποίηση. Γιατί το ένα μαθημάτο αλλάζει. Βάζει μέσα στα στοιχεία αυτό που ήρθε. Έτσι. Μπορεί να πάει στο βάρο, δηλαδή ξαφνικά. Υπάρχει και results.py, results.com, results.lengthbits, results. Έτσι. Ωραία. Σε ένα μαθημάτο που πάει και κρίσκει ποια είναι και. Και κάνει ένα universal decoder. Έτσι. Έχω σε λίγο κάτι. Στο μεταξύ, ναι. Μπορεί να το δει. Οκ, ωραία. Έτσι. Απλά θέλω να πω. Τώρα μπορείς να ξαναβάσεις ένα καινούριο κομμάτι. Αν δεν γράφεις αυτό δεν μπορείς να ξαναβάλεις κάτι. Είναι κάτι σαν next. Πάμε για το επόμενο. Κατάλαβες τι είναι το επόμενο. Άρα κάθε φορά που διαβάζω ένα πρέπει, κάθε φορά που μπαίνω σε μια τέτοια λίπη πρέπει να το βάλω. Γιατί την επόμενη φορά δεν θα μπορέσει να μπει εδώ μέσα. Έτσι. Αυτό. Έχω κάνει σε ένα παράδειγμα όπως μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα βίντεο να μάθει keywords. Key codes και να τα χρησιμοποιήσει μετά, να τα παράγει όπως μετά λέτε. Αλλά πρέπει το πινάκι σου να παίζει, πώς το λέμε, το λεντάκι ας πούμε που έχεις ή το δέξτες της κόντας, να είναι στην ίδια συνότητα. Αυτό πόσο το ξέρεις όμως, θες με σπέκ από αυτό το δίκιο, το λεντάκι που έχεις και θα δοκιμάσεις το κοντρόλο, δες πώς. Ο συγκεκριμένος Panasonic σου λέει ότι θα δες 1 kHz. Ναι, για το δέκτη. Για τα λαμπουδάκια πρέπει να το πνέσεις. Ναι, πάρεις ένα oscillator, ένα κρυσταλλοντικό λαμπουδί, και με κατάσταση που έχουμε 4 τύπους να σας δώσω να βγάλεις ακριβώς το 21 το δεδομένο. Τι συχνότητες θα είναι. Για το δέκτη πάντα. Για το δέκτη, ναι. Ο... Για το δέκτη δεν χρειάζεται να πρέπει να δοκιμάσεις αναγκαστικά. Έτσι, αυτό. Ναι. Εδώ τι είναι. Αν ανοίγουμε στην ουσία, να πει, τι κάνουμε τώρα. Απλά πάλι ένα set, ωραία, 9600 και μόλις στο monitor του Arduino να πατήσουμε ένα χαρακτήρα, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αυτόματα τι κάνει, στέλνει τρεις κωδικούς αυτούς, δηλαδή είναι ένα bit pattern αυτό, 1-0-0-1-0-0-1-0, το οποίο είναι σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Sony, το NISC, το στέλνει τρεις φορές, ωραία. Και περιμένει. On your. Αυτό. Αυτό είναι. Α, πάω σε ένα. Και τι είναι αυτό. Α, είναι το ίδιο, ναι, ναι. Έτσι. Στις φίλες, όταν πατάς ένα κουμπί, στέλνει ένα κωδικό. Όταν το ξαναπατάς, δεν στέλνει τον ίδιο. Το πάει να αλλάξει. Αλλάζει ένα bit, κάνει ένα bit toggle. Εντάξει. Και εκεί θες να κάνεις μια μαγιά, να παίρνεις το pattern αυτό, να πηγαίνεις με σύγχρονο στο δεύτερο bit και να λες είτε είναι αυτό, είτε είναι και το αγαπημένο του, να το αντιλαμβάνω. Γιατί μπορεί να το κάνει. Ναι, έτσι μια αντιλαμβάνω. Μια αντιλαμβάνω και μια δεν το αντιλαμβάνω. Εντάξει, το έχω κάνει και αυτό όμως, το δίσκεδο. Εδώ είναι το RF. Και εδώ νομίζω καθαρά σε IAQ όπως είναι για το... Ναι, σε IAQ, ακριβώς η ίδια, έτσι. Μείωσα από το Serial. Στο RF έχω τα μοδαράκια. Ξεκινάω τη χαρτιδερική Serial και την RF Serial. Και εδώ πέρα, στην ουσία μέσα στη λούπα τι έχω.
Όταν έχω δεδομένα από την ΑΡΕΦ, πέταξα τα συλλεκή και όταν έχω δεδομένα τη συλλεκή, πέταξα στο ΑΡΕΦ. Δηλαδή, αν πάω και γράψω στο monitor κάτι και πατήσω enter, θα τα στείλει από το ΑΡΕΦ. Εκεί που είναι να πάρει. Εάν έρθουν από το ΑΡΕΦ, θα τα δείξει στο monitor. Τσακ. Είναι κάτι σαν τσακ, αυτό ακριβώς. Έτσι. Και περιμένουμε λίγο να δείξει. Ακυρωτώνουν και ο άλλος που έχει δημόσιο δικαιωμάτιο μέσα. Για να υπάρχει η κοινωνική. Εδώ που λέγαμε. Εδώ λοιπόν, στο RFID τι συμβαίνει. Μόλις περνά την κάρτα, αυτόματα ενεργοποιείται το πανεπιστημιακό και στέλνει και ένα δεκαψήφιο αριθμό. Ή για δεκαψήφιο, δεκαψήφιο. Δεν έχει σημασία. Αυτό ξέρω τι είναι. Πάλι κάτι τάκ μέσα, ναι. Αυτό είναι το μοναδικό στίχο. Αυτό ξέρω τι RFID κάνει και τα λοιπά. Έτσι, εγώ έχω δει με κωδικοποίηση μάλιστα 12 χαρακτήρε. Όπου αυτή η χαρακτήρα δεν είναι αυθαίρετη. Υπάρχει header, trailer και 10 bit checksum. Και σιγά-κοσμός. Και 10 bits σιγά-κοσμός. Το check αν είναι να στραβώσει κάτω του κύπου, δεν θα στραβώσει. Ωραία. Εδώ είναι η ώρα συνάντηση που κάνει το passing. Δηλαδή, στην ουσία, αλλά μέσα στην γλούμπα. Ωραία. Αυτό δουλεύουμε τη Συριακή. Μπορείς όμως να φτιάξεις ένα new software Syria και όπου βλέπεις Syria να το διαστήσεις με το αντικείμενο εκεί. Εντάξει. Ωραία. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, σε εμάς τι είδαμε. Μόλις περάσει την κάρτα, αυτομάτα ενεργοποιείται αυτό. Έχεις δεδομένα στο RS. Ωραία, το τι θα χρησιμοποιείτε. Ωραία, διάβασα το byte. Αν το byte είναι ο header, αυτό αν είναι κάτι άλλο, θα κλάψει. Αν είναι στο header, ωραία, τότε μπες μέσα και ξεκινά μια διαδικασία να διαβάζει 12 χαρακτήρες. Γιατί ξέρουμε ότι 12 είχαν χαρακτήρες όλο όσο στέλνει ένα RFID που θα είναι. Συγκεκριμένα RFID, όχι όσα υπάρχουν, μελετάζει και τα πράγματα. Ωραία, όσο υπάρχουν δεδομένα, διάβασε. Αν είναι ένα από αυτά, τότε θα έχεις φάουν. Γιατί αυτά εδώ πέρα είναι header και trailers. Αυτά στην αρχή θα υπάρχουν, στο τέλος θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν διάμεσα. Ωραία. Τώρα, αν μέσα στην διαδικασία παραδοτική για 12 χαρακτήρες, τσεκάρουμε ένα φάουν πέρα. Γιατί είναι. Ποιο. 4. Δηλαδή το 2 είναι πάντα header. Υπάρχει και το 3 header, ας πούμε. Το 3 είναι trailer. Α, trailer. Ναι, και το άλλο 2 είναι αλλαγές γραμμής στους χαρακτήρες που υπάρχουν στο τέλος. Okay. Εντάξει. Μετατρέπουμε σε αντικειμενική μορφή όσο χαρακτήρα να πάει στην πορεία του. Και δεν είναι τέτοια, αλλά είναι ο κωδικό των identification number. Να τη στοιχήσει. Να πρέπει να κάνει αρχή ένα μορφή. Εντάξει, γιατί έχονται σαν χάρη, δηλαδή σαν χαρακτήρε. Ωραία. Μέσω του πίνακα στην Ελλάδα. Μετά, εφαρμόζουν το checksum πάνω, ανά 2 bytes, για να δούμε αν είχαν σωστά. Ωραία. Το οποίο γίνεται με ψηφίσματα, το πιστούν κτλ. Που είναι λίγο εντάξει. Μελετήστε το. Και όταν τελειώσει ο δρόμος, αν έχουν διαβαστεί 12, τότε μέσα στο πίνακα να βάζει τους χαρακτήρες, τους τυπώνει επεξεργατικά και αν το τσέξαν είναι true, ο τελευταίος χαρακτήρας είναι το τσέξαν. Αν είναι το τσέξαν που υπολογίστηκε δεκαδικά, πάμε εκεί με το βασίλειο που λέγαμε, τότε έχει περάσει. Άρα πέρασε διαφορετικά έρωτα. Ωραία. Και ξαναμηδενίζει το byte 3 και στην επόμενη φορά που θα περάσει την κράτη θα ξαναξυπνήσει από 0. Να πάρει δηλαδή κατά τα πιστρέφη για να δει τίποτα και να ξανασταυρώσει να πάρει να αντεγράψει αυτό που πρέπει να σε πει κτλ. Αυτή είναι η διαδικασία. Καλό είναι να βάζετε και ένα CR τελεία φλούς, δηλαδή καθάρισε ότι έχει. Η φλούς, την ξέρετε τι φλούς την κοντή. Καθάρισε ότι υπάρχει, ας πούμε, έτσι. Μετά από εγώ. Γιατί καλά φορά έχει. Αλλά το τελεία σου. Νομίζω ένα ακόμα βιβλίο για το Wi-Fi. Λοιπόν, να δούμε το Wi-Fi λίγο που είναι αρκετά ενδιαφέρον, έτσι. Ψάχνουμε τη Wi-Server, υπάρχει και... Η Wi-Server έχει πολλά, Wi-Server, Wi-Client, έτσι. Ψάχνουμε τη Wi-Server γιατί πάμε να φτιάξουμε έναν server, έτσι. Γιατί ο καμπύλο μας που έχει πάνω τη Wi-Server και το μόνος του Wi-Fi, πάει να γίνει κάτι σαν server, να παρέχει κάποια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, οι κάρτες διασύνδεσης του Wi-Fi που πάνω δουλεύουν είναι ad hoc, δηλαδή να συνδέουν διασύνδεσης κάρτες μεταξύ τους και μέσα στο σταθμό εργασίας. Εδώ είναι διάλεπτοι που θα εξαρτηθεί πότε θα το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, δηλώνουμε την τοπική IP, την IP που βγαίνει, τη μάσκα, ωραία, και το SSID του δικτύου. Εντάξει, τον αναγνωριστικό του δικτύου. Το βάλω. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν, τι σε εκεί που θέλουμε. Θέλω το web, να του πει, να του πει, δύο. Να το πάσουν 3-2 ή ένα. Εντάξει. Και εδώ θέλει web. Βάζουμε την κωδικό, τη φράση, το passphrase που βάζουμε, έτσι. Με 64 χαρακτήρες, κάποια web keys. Θέλει ένα byte.
τα web performance drivers. Ναι, τα βάζεις έτσι. Ωραία. Φυσικά έχει βάλει μόνο ένα, τα άλλα είναι υπέρ. Εντάξει, το web keyer. Όταν έχεις web keyer, το χρησιμοποιείς. Άρα το πηγαίνει με το buffer, ασφάλιστα. Έτσι, με το buffer keyer, δεν πάστε. Δεν θα πάρει αυτό. Έτσι. Και μετά τι κάνω, λοιπόν. Δηλώνω ότι η κάρτα είναι σε mode infrastructure, δηλαδή είναι σε παραβρή access control. Δεν θα πάει να βρει μια άλλη κάρτα εκεί κοντά η ίδια Wi-Fi. Έτσι. Θα υπόλοιπα να αφήνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ουσιαστικά τι κάνει αυτό το project. Συνδέεται στο Twitter, παίρνει δεδομένα και τα παρέχει. Στο Twitter. Ξέρω το Twitter. Οπότε εδώ βάζει το account. Λοιπόν, για να συνδεθεί με το Twitter. Το URL του Twitter που έχει μέσα είναι η library, δεν χάνει το βάρο μα. Εντάξει. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει, συνέχεια στέλνει στο Twitter, στο συγκεκριμένο λογαριασμό, για πόση ώρα τρέχει το Twitter. Το Twitter τρέχει 20 μιλισεκόντς. Όταν λέω αυτό στην ιδέα στην αρχή μου την κάρτα, έτσι, θα στείλει στο Twitter, έτσι, θα βλέπω στο Twitter, στο συγκεκριμένο account, πόση ώρα τρέχει το Twitter. Έτσι. Θα στέλνω ό,τι θέλουμε λίγα. Είναι κάνουν ένα κοινό μεταξύ του σήμερα τη κάρτα. Αλλά αυτό δεν θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα, έτσι, το infra. Εδώ είναι το αντικείμενο του Twitter, έτσι, που περνάει από authorization και τη συνάντηση του. Αυτό είναι κόλμα τώρα. Θα κάνει τη συνάντηση με εδώ πέρα τώρα. Και μετά, κάνουμε initialization την κάρτα με όλα τα στοιχεία που έχουν δώσει. Έτσι. Ξεκινάει μια επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Άξι, αυτό είναι για να πετάω τα μηνύματα βοηθητικά στη Συριακή. Και στη Ρούμα μέσα τι κάνουμε. Κάθε 5 λεπτά, έτσι, κάνουμε submit το αντικείμενο tweet. Και το αντικείμενο tweet τι κάνει. Συνδέεται με το app που θα μου βάλει και πάει από την καλύτερη συνάντηση current time, δηλαδή κάθε 5 λεπτά, καλύτερη μια callback συνάντηση current time, η οποία γράφει στο server αυτή την προφορία. Στην ουσία το γράφει στο tweet. Κάθε 5 λεπτά. Και αυτό είναι κάτι σαν πόλη. Αυτό με το λούπα το δηλαδή. Δεν γίνεται εδώ η διαδικασία, γίνεται εδώ. Εδώ κάνω, εγώ το κάνω αυτό, αλλάζει ένα flag, το οποίο μετά εδώ πέρα αυτός, θα δει και αυτό το flag είναι true, οπότε γίνεται στην... στο loop, αν δεν μπει το if στο loop. Αν δεν μπει, αυτό δεν θα κάνει τίποτα. Α, πρέπει να είναι σαν ένα σέντζουλε, ο οποίος κουτάρει, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω. Μόλις μπει εδώ, σηματοδοτούμε ένα flag, το οποίο λέει, ήθιό με καλέσει την current time, την callback συνάντηση. Οπότε το επόμενο flag θα πάει εδώ, θα δει ότι αυτό το flag είναι true και θα το τρέξει. Αυτό. Και στην επόμενη έχουμε δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά examples στο library μέσα. Αυτό μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ τους Wi-Fi κάρτες. Και εδώ είναι με το Twitter. Εντάξει. Αυτό. Τελειώσαμε. Από κώδικα είναι όλα σχεδόν σε κάθε επίπεδο όπως δουλεύουν. Οτιδήποτε που εσείς θέλετε να με ρωτήσετε. Θα τα σηκώσω και στη σελίδα ώρα. Για να τα δείτε. Απορρίστε. Θα τα ρωτάω, εντάξει. Ναι, βέβαια. Πώς θέλω, να γράψω στον άνθρωπο. Αν θέλετε κάτι, να μπορείτε να στείλετε email. Ναι, ναι, ναι.